Της Ελλάδος ο κύριος Προβόπουλος, μιλώντας νωρίτερα στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, εκτίμησε ότι η ελληνική οικονομία θα μπορούσε να ανακάμψει ίσως και συντομότερα, με προϋποθέσεις βέβαια. Έτσι είναι, Ελίνα. Ήταν μια ενδιαφέρουσα ομιλία αυτή του κ. Προβόπουλου εδώ στη Βουλή και ενδιαφέρουσες ήταν και οι απαντήσεις που έδωσε στα ερωτήματα των βουλευτών. Καταρχάς, να πούμε ότι ο κ. Προβόπουλος αποκάλυψε αυτό που πάνω κάτω ξέραμε ως αίσθηση, ότι η μακρά προεκλογική περίοδος στήχησε αρκετά στις τράπεζες, διότι έφυγαν πολλές καταθέσεις. Συγκεκριμένα, ο κ. Προβόπουλος είπε ότι τους μήνες της προεκλογικής περίοδου οι τράπεζες έχαναν κάθε μήνα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τον Ιούνιο έχασαν συνολικά 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τις τελευταίες μέρες πριν από τις εκλογές του Ιουνίου χάνονταν 1% του ΑΕΠ κάθε μέρα. Συνολικά από το Σεπτέμβριο του 2009 έως τον Σεπτέμβριο του 2012 χάθηκαν από τις τράπεζες 83 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάντως, από τον Αύγουστο, είπε ο κ. Προβόπουλος, η επιστροφή των καταθέσεων είναι γύρω στο 1 δισεκατομμύριο το μήνα. Όσον αφορά τώρα το θέμα της ρευστότητας και το αν οι τράπεζες αρχίσουν να δίνουν δάνεια, ο κ. Προβόπουλος έθεσε δύο προϋποθέσεις γι' αυτό. Πρώτον, τη δυνατότητα οι τράπεζες μετά την ανακεφαλαιοποίηση να μπορούν να δανείζονται από το εξωτερικό. Και δεύτερον, να επιστρέψουν οι καταθέσεις στις τράπεζες. Αν γυρίσουν γύρω στα 20 δισεκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες, είπε ο κ. Προβόπουλος, αυτό θα είναι μια πολύ μεγάλη ανάσα και για τις τράπεζες αλλά και για την οικονομία και θα επιτρέψει βεβαίως να ανοίξει ο δανεισμός. Τώρα, όσον αφορά την προοπτική της ελληνικής οικονομίας, είπε ότι πιθανότατα η ανάπτυξη να έρθει πιο νωρίς από ό,τι προβλέπεται, εφόσον όμως κάνουμε κάποια αναγκαία και απαραίτητα βήματα. Είπε χαρακτηριστικά, η συνεπής εφαρμογή όσων θεσμοθετήθηκαν και η εφαρμογή ενός ευρύτερου προγράμματος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων δημιουργεί βάσιμες προσδοκίες ότι η ελληνική οικονομία θα μπορούσε να ανακάμψει ίσως και συντομότερα από ό,τι προβλέπεται σήμερα. Αν όμως υπάρξουν καθυστερήσεις, η ανάκαψη απομακρύνεται και οι επιπτώσεις αυτή τη φορά θα είναι πολύ βαρύτερες. Τέλος, Αλίνα, ο κ. Προβόπουλος έδωσε και στοιχεία όσον αφορά την ύφεση όλα αυτά τα χρόνια. Είπε συγκεκριμένα, το 2011 κορυφώθηκε η ύφεση με το ρυθμό μείωσης του ΑΕΠ να φτάνει στο 7,1%. Η ισορρευτική μείωση του ΑΕΠ την εξαετία 2008-2013 μπορεί να προσεγγίσει το 24%, ποσοστό πρωτοφανές για χώρα σε καιρό ειρήνης. Μάλιστα, πραγματικά ποσοστό πρωτοφανές. Δημήτρη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα πούμε και στη συνέχεια.